Ο επικεφαλής της Βάγνερ Γευγέννη Πριγκόζιν ανακοίνωσε πως θα αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ανατολική Ουκρανία μέχρι τις 10 Μαΐου, καθώς όπως είπε η ρωσική ηγεσία δεν στέλνει τα πυρομαχικά που θα έπρεπε να είχε στείλει, ενώ δεν παρέλειψε να τους εξυβρίσει. Όπως τόνισε, χωρί πυρομαχικά οι μαχητές μου είναι καταδικασμένοι σε ένα θάνατο χωρί νόημα. Όπως είπε, θα παραδώσει τις θέσεις της Βάγνερ στον τακτικό ρωσικό στρατό και θα πάμε να γλύψουμε τις πληγές μας και όταν κινδυνέψει πάλι η μητέρα πατρίδα, θα πολεμήσουμε πάλι για την αμυνά τη. Αν η απειλή του τεθεί σε ισχύ, τότε τα προβλήματα για τη Ρωσία στην Ουκρανία θα γίνουν τεράστια, καθώς η Βάγνερ έκανε όλη τη δύσκολη δουλειά αντί του ρωσικού στρατού τους τελευταίους δεκαμήνες στον Τονπάς. Η Μόσχα οφείλει πολλά στη Βάγνε και στην αποτελεσματικότητά της στα πεδία των μαχών, που όμως την πλήρωσε με βάρη φοροαίματος. Στεκόμενος μπροστά στα πτώματα δεκάδων μαχητών, ο επικεφαλής της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγνερ εξαπέλυσε ευθύ επίθεση προς τη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας, κατηγορώντας την ανοιχτά για τους θανάτους, κάνοντας λόγο για έλλειψη υποστήριξης από τη Μόσχα, ενώ όπως είπε, τα παιδιά αυτά είναι πατέρες κάποιου και γη κάποιου. Μα λείπει το 70% των απαραίτητων πυρομαχικών, λέει ο ίδιος σε βίντεο που ανέβηκε στο Telegram ο Πριγκόζιν κάλεσε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα τον Ρώσο Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σοεγκού και τον αρχηγό των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, στράτηγο Βαλέρι Γκερασίμοφ, να στείλουν άμεσα όπλα και ενισχύσεις. Το αίμα είναι ακόμα φρέσκο, λέει, δείχνοντας τις ορούς.